Με ομιλητή τον Θοδωρή Σπηλιώτη, ο οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα, είναι πτυχιούχος ηλεκτρονικός μηχανικός με διπλές μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο, στην τηλεματική και στη διοίκηση επιχειρήσεων. Διαθέτει 20 ετή εμπειρία στον χώρο της τεχνολογίας, κατέχοντας μέχρι σήμερα υψηλόβαθμες θέσεις σε κορυφαίες εταιρείες στους τομείς καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης και marketing. Είναι ο κ. Σπηλιώτη συγγραφέας των best sellers βιβλίων «Από το Μανχάταν στο Άγιο Όρος» και «Ο μοναχός που έγινε SEO, χίλια χρόνια αθωνικό management». Όποιος ενδιαφέρεται, υπάρχουν κάποια κομμάτια έξω, μπορεί να τα προμηθευτεί. Είναι συνσυγγραφέας των best-sellers βιβλίων «Grow, ιστορίες management και ηγεσίας», «Grow 2, ιστορίες αποτυχίας από ανθρώπους που πέτυχαν». Εκπαιδεύει και μεταλαμπαδεύει το αθωνικό management σε επιχειρήσεις και πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό, επιχειρώντας να βοηθήσει μελλοντικούς ηγέτες να βελτιώσουν τον κόσμο γύρω τους. Μακάρι, κύριε Σπηλιώτη. Είναι επιστημονικός συνεργάτης και καθηγητής στο Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης. Είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης και μέντορας στη Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Light Hub. Επίσης, μέλος του Advisory Board του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος με έδρα τη Νέα Υόρκη. Ο Θοδωρής Σπηλιώτης προσπαθεί μέσα από το έργο του να φανεί χρήσιμος στην κοινωνία. Γιατί είναι μαζί μας εδώ? Γιατί είναι μέτοχος και γνώστης μιας συγκλονιστικής ιστορίας ενός ανθρώπου, τον οποίο τυχαία να το γνωρίζουμε και οι δύο. Αυτή δεν θα σας αποκαλύψουμε το όνομα. Είναι μοναχός στη Σιμονόπετρα. Τα είχε όλα στην Αμερική, τα πάντα, μια θαυμαστή καριέρα, τα πάντα. Και τα άφησε όλα για την αγάπη της Παναγίας και είναι τώρα μοναχός στο Άγιο Όρος. Αυτή λοιπόν την ιστορία θα μας την περιγράψει ο κ. Σπηλιώτης, ο οποίος τον καλωσορίζουμε και έχετε το λόγο, κ. Σπηλιώτη. Σεβαστέ Πατέρα, κύριε Πρόεδρε, αγαπητό Διοικητικό Συμβούλιο, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε και έχουμε πρώτη φορά στην Κατερίνη και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Επειδή πληροφορήθηκα από τον κύριο Πρόεδρο ότι είναι και το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας εδώ και είναι η μεγαλύτερη χαρά για μένα, να σας πω την αλήθεια, και θα σας εξηγήσω τους λόγους, είπα πριν την ιστορία να εντάξουμε κάποια πράγματα που μας αφορούν όλους, για το πώς είναι η κοινωνία μας σήμερα, τι αντιμετωπίζουμε και τι θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Οπότε, εγώ προσωπικά έχω μεγάλο σεβασμό για σας που προσπαθείτε και ξαναπροσπαθείτε και ξαναπροσπαθείτε, γιατί θα δούμε ότι η ζωή είναι αυτό το πράγμα, μια συνεχής προσπάθεια. Πάμε να δούμε ένα μικρό βιντεάκι, να δούμε πώς είναι η ζωή μας σήμερα.
Αυτή είναι η ζωή μας σήμερα και μας εξηγεί ότι η ευτυχία δεν βρίσκεται στα υλικά αγαθά. Είναι σε δύο λεπτά μας εξήγησε όλη τη ζωή μας και πώς μετατρέπεται. Όπως λέει λοιπόν και ο πρωταγωνιστής του βιβλίου, θα κάνουμε πράγματα μπρος και πίσω για να τα συνδέσουμε όλα. Σημασία είναι όπου βρισκόμαστε να μην γίνουμε η παρουσία του εδώ, να γίνει η παρουσία του εγώ, να μην αυτοπροβάλλουμε τον εαυτό μας, αλλά όταν μπορούμε να μοιράζουμε τη γνώση. Η γνώση είναι για να μοιράζεται. Οπότε όταν λέει ο πρωταγωνιστής μας έχουμε να πούμε κάτι, να το πούμε. Αν δεν έχουμε να πούμε κάτι, καλό είναι να ακούμε. Για τα παιδιά και όχι μόνο του σχολείου και για την κυρία Διευθύντρια, που είναι έτσι, χαίρομαι που είναι εδώ πέρα. Τα επόμενα χρόνια, λοιπόν, επικεντρωνόμαστε στη συνεχόμενη μάθηση, αυτό που κάνουμε τώρα. Η βασική δεξιότητα τα επόμενα χρόνια είναι να κάνω τη σωστή ερώτηση. Τις απαντήσεις πλέον τις έχουμε. Τι εννοούμε αυτό? Ρωτάμε το Google και μας δίνει πάνω από 1.500 απαντήσεις. Ρωτάμε το ChatGPT, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη, και μας δίνει την απάντηση. Το θέμα είναι να κάνουμε τη σωστή ερώτηση. Παλιά θέλουμε να μάθουμε τις απαντήσεις. Απαντήσεις έχουμε όλες τώρα. Δεν υπάρχει απάντηση που δεν έχουμε. Το θέμα είναι να ξέρουμε να κάνουμε τη σωστή ερώτηση. Ακούστε τώρα κάποια στατιστικά που έχουν πολύ ενδιαφέρον. Το 54% των Αμερικάνων από ηλικία 16 έως 74 ετών, περίπου 130 εκατομμύρια Αμερικάνοι, αδυνατούν να διαβάσουν, να κάνουν αριθμητικές πράξεις και ενώ μπορεί να είναι καταπληκτικοί στους υπολογιστές, άριστοι, αλλά δεν έχουν κριτική σκέψη. Αυτό, όπως κάνουν πάντα οι Αμερικάνοι, το μεταφράζουν σε νούμερα. Το ότι εγώ είμαι πολύ καλός στο να χειρίζομαι κάποιον ηλεκτρονικό υπολογιστή δεν σημαίνει ότι έχω και κριτική σκέψη, έτσι. Αυτό λοιπόν στοιχίζει 2,23 δολάρια στην Αμερικάνικη οικονομία. Και αυτοί οι άνθρωποι βέβαια ψηφίζουν. Οπότε δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα στο σύστημα. Οπότε τα επόμενα χρόνια τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να έχουμε κριτική σκέψη, να είμαστε συγκεντρωμένοι, συγκέντρωση, αφοσίωση, αφοσιωμένη σε αυτό που κάνουμε και να εμβαθύνουμε στη γνώση. Όλο αυτό με τα social media χάνεται εύκολα. Γιατί χάνεται εύκολα? Γιατί όπως βλέπετε, παράδειγμα στο TikTok, τι κάνουμε? Ένα scroll down κάνουμε και δεν μας μένει τίποτα. Οπότε αυτό δεν μας δημιουργεί οξυδιάρκεια. Υπάρχουν έρευνες που λένε ότι το TikTok και τα social media, αλλά επειδή το TikTok είναι πιο στην επικαιρότητα, μειώνει την οξυδέρκειά μας. Και αυτό θα μεγαλώσει κι άλλο. Η τάση, λοιπόν, όπως την ξέραμε για εξειδίκευση, πλέον δεν έχει νόημα. Ξεχνάμε την εξειδίκευση και πάμε στη γενική παιδεία. Αυτό που γίνεται εδώ, που έρχονται ομιλητές από παντού. Αυτό που κάνουμε στο Ινστιτούτο Διακούς Επιμόρφωσης του ΓΕΘΑ, από παντού γνώση. Γιατί αυτό γίνεται? Γιατί στα επόμενα 15 χρόνια αυτό που έχουμε μάθει τώρα δεν θα υπάρχει. Φανταστείτε πριν 10 χρόνια ότι δεν υπήρχαν τα social media, 10-15 χρόνια. Δεν υπήρχαν και αντίστοιχες θέσεις. Δημιουργήθηκαν θέσεις, χάθηκαν κάποιες άλλες και δημιουργήθηκαν καινούριες δεξιότητες. Αυτό θα γίνει και τώρα, με πιο γρήγορους ρυθμούς και με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.
Οπότε, γενικές γνώσεις, όχι εξειδίκευση, γενικές γνώσεις, ανάλυση δεδομένων, θα έρθουν πάλι στην, ας το πούμε, στην επικαιρότητα τα μαθηματικά, οι αλγόριθμοι, και όποιος έχει λίγο έφεση μαθηματικά, καλούν να μάθει γιατί όλα είναι αλγόριθμοι, γιατί αυτό μας φέρνει και την αναλυτική ικανότητα να μπορούμε να ξέρουμε και να μπορούμε να αναλύουμε δεδομένα, η σκέψη μας. Οπότε, η μάθηση μας βοηθάει να λαμβάνουμε αποφάσεις. Το σημαντικότερο είναι να λαμβάνουμε αποφάσεις. Είναι σημαντικό να μην είμαστε αναβλητικοί και λάθος απόφαση να πάρουμε. Είναι σημαντικό να πάρουμε την απόφαση. Λάθος θα κάνουμε σίγουρα. Αλλά με την εμπειρία, τότε θα παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Είναι χειρότερο να μην παίρνουμε καθόλου αποφάσεις. Και είναι προτιμότερο να παίρνουμε λαθασμένες αποφάσεις. Και πάμε τώρα και θα το δούμε και στην πορεία στον πρωταγωνιστή. Υπάρχουν δύο σχολές, έτσι, δύο, η Ανατολή που είμαστε εμείς και η Δύση. Όπως λένε στο Άγιο Όρος, η Ανατολή έχει συνέστημα και οι Δυτικοί έχουν καρδιά. Η Ανατολή έχει συνέστημα και οι Δυτικοί έχουν λογική. Εμείς ανήκουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν συνέστημα. Και αν δείτε λοιπόν ότι τις μεγαλύτερες αποφάσεις στη ζωή μας, τις παίρνουμε με βάση το συνέστημα και όχι τη λογική. Και τώρα θα δούμε μια διαφήμιση που προσπαθεί να μας περάσει υποσυνείδητα μηνύματα μέσω του συναισθήματος. Προσπαθεί δηλαδή να κινήσει το συναισθημά μας για να αγοράσουμε ένα προϊόν. Δεν διαφημίζει καθόλου το προϊόν, αλλά προσπαθεί να μας κάνει να αγοράσουμε αυτό το προϊόν. I can have a strong skin, mother. Hello? Sir? Strong skin latte, please. Sorry, could you repeat that, please? Sir, did you say strong skin latte? Yeah, medium, please. Το μόνο που δεν περιμέναμε να διαφημίσει ήταν καφές. Αλλά μέσα από αυτό, οικογένεια, συνέστημα, μας πέρασε το καφέ. Έτσι. Και άμα δούμε όλες οι διαφημίσεις, άμα θυμάστε πολύ το βλέπουμε, το καλοκαίρι, μπύρες με τραγούδια, συνέστημα κτλ. Αυτό κινητοποιεί το συνέστημά μας και παίρνουμε την απόφαση συναισθηματική να πάμε να πάρουμε ή όχι. Αυτό είναι μια απλή απόφαση όμως. Οι σημαντικές αποφάσεις είναι άλλες που θα τις δούμε τώρα. Ας αναφερθούμε λίγο για το πρωταγωνιστή μας, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση και είναι ευλογημένη έτσι, στιγμή που μιλάω για αυτόν. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έφυγε από τα... Είναι Έλληνας, γιατί κάποιοι με ρωτήσανε. Είναι Έλληνας, μεγάλωσε στην Αθήνα, ανήκει σε μια πολυμελή οικογένεια, 9 αδέρφια. Το 73, λοιπόν, με τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, ενώ είχε περάσει μηχανολόγος, μηχανικός, δεν πήγε γιατί ο πατέρας του ήθελε, έβλεπε κάτι ότι ερχότανε. Οπότε αποφάσισε, λοιπόν, να μην πάει, γιατί είχε και τον αδερφό του, το μεγαλύτερο, που σπούδαζε στη Νέα Υόρκη. Αυτό τον βοήθησε να πάρει μια απόφαση να φύγει προς το παρόν από την Ελλάδα. Δεν ήθελε απαραίτητα να πάει να μείνει εκεί, αλλά να σπουδάσει. Βέβαια, ούτε καλά αγγλικά ήξερε, ούτε καμιά βοήθεια είχε, ούτε έφυγε ποτέ από το σπίτι, αλλά η πρώτη και σημαντική στιγμή της ζωής του ήταν όταν έφυγε από το σπίτι, όπως μας περιγράφει ο ίδιος και στο βιβλίο, και του είπε η μητέρα του, λοιπόν, του έδωσε μια εικονίτσα της Παναγίας, και του λέει, παιδί μου, βάλτε στη βαλίτσα σου, από εδώ και πέρα
η Παναγία θα είναι η μητέρα σου και όχι εγώ. Οι δυσκολίες που ακολούθησαν τα πολλές, γιατί δεν ήξερε αγγλικά, πήγε να σπουδάσει, σπουδάσε στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια τότε, τη δεκαετία του 70 και έπειτα, και προσπάθησε λοιπόν να ανταποκριθεί. Αλλά τα δίδακτρα και η ζωή ήταν πάρα πολύ ακριβή. Έμενε με τον αδερφό του και έπρεπε να πιάσει δουλειά. Όλοι εκείνη την εποχή δουλεύανε, κάνανε δουλειές σερβιτόρου, βοηθού σερβιτόρου κτλ. Δεν μπορούσε να εγκλιματιστεί αμέσως, γιατί ένα παιδί 18 ετών δεν είναι τόσο εύκολο να εγκλιματιστεί, αλλά το βοήθησε σε αυτό το πράγμα όσο μπορούσε ο αδερφός του. Αλλά είχε τη ζέση, ήθελε να προχωρήσει, σαν άνθρωπος. Οπότε σιγά-σιγά δούλευε τα Σαββατοκύριακα part-time σαν σερβιτόρος, βοηθός σερβιτόρου, και καθημερινά διάβαζε όχι μόνο να περάσει τα μαθήματα του Πανεπιστημίου, αλλά και να μάθει καλά αγγλικά. Σε όλη αυτή την πορεία, προσπάθησε να μην τα παρατήσει. Και πάντα, παρότι δεν ήταν ένας άνθρωπος, το λέει και ο ίδιος, δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πήγαινε συχνά στην εκκλησία, πάντα με κάποιο τρόπο έκανε επίκληση στην Παναγία. Και είναι σημαντικό, γιατί το βλέπουμε πιο κάτω και είχαμε μια συζήτηση έξω, είναι σημαντικό να έχεις έναν καθοδηγητή, ένα πνευματικό. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα, αλλά αυτό που χρειαζόμαστε στη ζωή μας είναι μια καθοδήγηση. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έφτασε πολύ ψηλά στη ζωή του. Αφού τελείωσε το πανεπιστήμιο, τον δεχτήκανε δύο από τις τρεις, ως μηχανολόγος μηχανικός, δύο από τις τρεις εταιρείες που έκανε αίτηση. Επειδή ήταν πολύ κοινωνικός, αποφάσισε να μην πάει έξω από τη Νέα Υόρκη, αλλά να παραμείνει στη Νέα Υόρκη. Γιατί εκεί ήταν οι παρέες του, πήγαιναν στην Αστόρια, και επειδή ήταν πολύ κοινωνικός, του άρεσε το έξω. Για όσους γνωρίζουν, πήγαινε στο πιο διάσημο κλαμπ του κόσμου σχεδόν καθημερινά, το Studio 54, που διήρκησε 34 μήνες μόνο, και είχε φτιάξει τη ζωή του εκεί. Δεν έδειγνε με τίποτα ότι αυτός ο άνθρωπος θα αλλάξει τη ζωή του. Στη δεύτερη δουλειά του έπιασε δουλειά ως μηχανικός έργου, project manager, στη μεγαλύτερη εταιρεία τότε πετρελαϊκή του κόσμου. Όπως λένε οι φίλοι του και ο αδερφός του, ήταν ο άνθρωπος για τα δύσκολα projects. Ό,τι δύσκολο υπήρχε εντός Αμερικής και εκτός Αμερικής, το αναλάβανε ο ίδιος. Είχε να έρθει πολλά χρόνια στην Ελλάδα και ο πατέρας του, όταν ήρθε στην Ελλάδα μετά από 4 χρόνια, του είπε να πάει στο Άγιο Όρος, γιατί είχε κάποιον συγγενή στην Ιερά Μονή Κωνσταμονή του. Δεν ήθελε να πάει, γιατί ήταν στα νησιά, και δεν ήθελε να αφήσει καθόλου αυτό που ζούσε. Ήταν 25, 27 ετών. Όταν πήγε λοιπόν στο Άγιο Όρος, στην Ιερά Μονή Κωνσταμονή του, άρχισε λοιπόν να ζει κάτι διαφορετικό. Όχι ότι πήρε κάποια απόφαση να γίνει μοναχός, αλλά άρχισε κάτι διαφορετικό. Επιστρέφοντας λοιπόν στην Αμερική, η ζωή του πήγαινε ακόμα καλύτερα, με αποτέλεσμα να αραβωνιαστεί την κόρη του προέδρου της εταιρείας, σε ηλικία 30 κάτι ετών. Οπότε, δύο του αυτοί τώρα μέσα, ενώ ήταν πολύ πετυχημένος, ήταν πολύ καλά οικονομικά, ο πρόεδρος της εταιρείας του είπε, πάρ' τις μετοχές, εγώ αποσύρωμαι και να γίνεις πρόεδρος. Σε ένα βράδυ έφυγε, τα παράτησε όλα και ήρθε στην Ελλάδα. Θα μου πείτε, τι είναι αυτό που τον έκανε να το κάνει αυτό το πράγμα? Η απάντηση δεν είναι τόσο εύκολη, αλλά μπορεί να και να είναι.
Όταν ήρθε στην Ελλάδα, λοιπόν, ζήτησε από τον αδερφό του, ήρθε κρυφά στην Ελλάδα, ζήτησε από τον αδερφό του να πάνε σε ένα πνευματικό. Όταν πήγα λοιπόν στο πνευματικό, τον πήρε κατευθείαν από το αεροδρόμιο το ελληνικό τότε, πήγε στο ελληνικό, τον πήρε και τον πήγε και εξομολογόταν επί 8 ώρες. Και του λέει, πόσο καιρό έχεις να εξομολογηθείς? Λέει, πάνω από 10 χρόνια γέροντα, του λέει. Πάνω από 10 χρόνια γέροντα. Και γιατί δεν εξομολογείσαι, γιατί δεν μου ανοίγεις την καρδιά σου? Αυτό που ζούσα τότε ήταν ένας ηλισμός, μια ματαιοδοξία, κυνηγούσαμε ο ένας τον άλλον, κυνηγούσαμε κτλ. Του λέει, άνοιξε μου την καρδιά σου και τώρα που θα ανοίξεις την καρδιά σου και εξομολογείσαι, είσαι, λέει, με το ένα πόδι στον παράδεισο. Φρόντισε, λέει, να βάλεις και το άλλο πόδι. Άρχισε λοιπόν να του μπαίνουν σκέψεις, γιατί όλο αυτό που έβλεπε, όλος αυτό ο ηλισμός, όλη αυτή η ματαιοδοξία, όλο αυτό το πράγμα, είναι κάτι που δεν του τέριαζε ή έβλεπε όλο αυτό που ζούμε σήμερα. Οπότε στο δεύτερο ταξίδι του πήγε στον Άγιο Πορφύριο. Ο Άγιος Πορφύριος ζούσε τότε σε ένα μικρό τροχόσπιτο στο Μίλεση. Δεν είχε φτιάξει ακόμα το μοναστήρι. Και του λέει, γέροντα, του λέει, δεν είμαι καλά εκεί που είμαι. Αλλά κανείς μου λέει, του λέει, δεν μου λέει να επιστρέψω. Όλοι με θεωρούν τρελό που έχω μια, έτσι, ενθουσιασμό να επιστρέψω. Και του λέει, άκου παιδί μου, η Ελλάδα έχει ανάγκη από επιστήμονες τέτοιους σαν και σένα. Και ο γέροντας Πορφύριος, γέροντας τότε, άγιος τώρα, άρχισε να του περιγράφει πώς ήταν η δουλειά του χωρίς να του έχει πει τίποτα. Του μίλαγε για καμινάδες και τα λοιπά. Του λέει, έχω μια εσωτερική πληροφορία να μείνεις εδώ πέρα. Και του λέει, τι να κάνω, γέροντα, πείτε μου τι να κάνω. Του λέει, επειδή είμαι κουρασμένος, δεν μπορώ να σου πω τώρα. Του λέει, σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου. Και του είπε το εξής που έχει μείνει και έτσι έγινε. Και μακριά γένεια θα βγάλεις και μοναχός θα γίνεις. Και μακριά γένεια έχει και μοναχός έγινε. Αλλά επειδή η οικογένειά του, όπως είπαμε, ήταν πολλά αδέρφια και άφηνε μια προοπτική πολύ μεγάλη, σκεφτείτε τώρα, εγώ το σκέφτομαι σαν άνδρας, να παρατήσω την κόρη του Προέδρου της μεγαλύτερης δηλητηριακής εταιρείας. Δεν είναι εύκολο. Οι αδερφές του λοιπόν, κυρίως, του κάνανε μεγάλο πόλεμο. Πού θα πας? Οπότε δεν έγινε αμέσως μοναχός. Ήρθε στην Ελλάδα για να δει τι θα κάνει. Είχε πράσινη κάρτα, παρότι ήταν 10 χρόνια, αλλά δεν το είχε αμελήσει, δεν είχε πάρει την υπηκότητα. Έρχεται στην Ελλάδα λοιπόν και βρίσκεται στον πύργο Αθηνών τότε, ήταν μια πετρελαϊκή εταιρεία αραβική, και του είπανε, θα σε προσλάβουμε για τα έργα στη Μέση Ανατολή και ο μισθός θα είναι πάρα πολύ καλός και εξίσου θα έχεις τα ίδια προνόμια με αυτοκίνητα, τα πάντα. Και του λέει, μην ξεχάσεις, όταν επιστρέψεις, να μας φέρεις και την υπηκότητα και τα λοιπά, το διαβατήριό σου, για να μπορούμε, γιατί ήταν Αμερικανική εταιρεία. Έλα όμως που δεν είχε διαβατήριο. Αποφασίζει λοιπόν να γυρίσει πίσω για να χαιρετήσει και τον πρόεδρο και την αρβωνιαστικιά του και όλους. Είχε ένα μήνα. Πάει στο γραφείο με τις υπηκότητες, μεταναστών νομίζω λεγότανε, και κάνει αίτηση. Και του λένε, για να πάρεις υπηκότητα χρειάζεται τουλάχιστον 1,5 με 2 χρόνια. Παίρνει τον γέροντά του πίσω τηλέφωνο, του λέει, γέροντα, αυτό. Του λέει, θα δώσει η Παναγία, μην ανησυχείς. Μα του λέει, γέροντα, εγώ πρέπει να γυρίσω πίσω. Του λέει, θα πηγαίνεις κάθε εβδομάδα μέχρι να φύγεις και θα κάνεις αίτηση. Πήγαινε, μέσα σε 5 λεπτά γυρνούσαν πίσω, απόρριψη, απόρριψη, απόρριψη.
Δύο μέρες λοιπόν πριν να φύγει, ή μία μέρα, δεν θυμάμαι ακριβώς, φεύγει και πάει πρώτος. Λέει, ήταν μια άλλη κοπέλα τότε που δεν είχε ξαναδεί. Δίνει την αίτηση, ψάχνει το φάκελο και του λέει, περιμένετε λίγο. Αργεί, λέει, κανένα μισάωρο. Λέει, σήμερα, λέει, είναι εδώ ο υφυπουργός εσωτερικών. Και του είπα την περίπτωσή σας και θέλει να σας δει, να σας δεχτεί. Μπαίνει μέσα στο γραφείο. Δεν χαιρόμαστε που έχουμε τέτοιους ανθρώπους σαν και εσάς. Αύριο έχουμε ορκομοσία για τους, νέους Αμερικανούς πολίτες και θα σας βάλουμε έξτρα και είστε ο 21ος. Και έτσι πήρε το διαβατήριο και γύρισε πίσω. Βέβαια η ζωή του άλλαξε πάρα πολύ, γύρισε πίσω, άρχισε να κάνει πνευματική ζωή και πριν 3 χρόνια οι New York Times τον βρήκανε και τον ανακηρύξαν τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο του κόσμου. Λοιπόν, τι μας διδάσκει αυτή η ιστορία τώρα. Έχω βάλει κάποια slides από το βιβλίο για να δούμε λοιπόν τι μας διδάσκει αυτή η ιστορία. Το πρώτο slide είναι αυτό που λέει ότι όσο πιο άνετα εμείς νιώθουμε, τόσο πιο καλή θα είναι η ζωή μας, τόσο πιο απολαυστικό θα είναι το περπάτημά μας. Αν δυσκολευόμαστε, αν είναι στενά τα παπούτσια μας, δεν θα είναι. Λέει, τίποτα δεν του χαρίστηκε. Προσπάθησε πάρα πολύ ο άνθρωπος, γιατί είναι η εποχή, πάλι θα ξαναπώ, ότι μας έχουν περάσει το εύκολο, το γρήγορο και το να γίνουμε και πολύ γρήγορα εκατομμυριούχοι. Είναι κάτι εντελώς λάθος. Ο άνθρωπος χρειάζεται να προσπαθεί συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια. Με τις πτώσεις, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει πτώσεις. Όπως λέει ο γέροντας, πτώσεις θα έχουμε όλοι και θα σηκωθούμε. Στη μεγάλη πτώση μας πρέπει να έχουμε ένα περιβάλλον για να μας σηκώσει. Οικογενειακό, πνευματικό περιβάλλον, φιλικό περιβάλλον. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε να σηκωθούμε. Οπότε, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Και δεν υπάρχει εύκολο. Αυτό που λέει θέλει τρόπο, δεν θέλει κόπο. Θέλει κόπο και βλέπουμε για τον τρόπο. Επίσης, όταν παίρνουμε μια απόφαση, όπως πήρε ο γέροντας, παίρνουμε και την ευθύνη μαζί. Γιατί σε μια κοινωνία που είναι μια κοινωνία ανεύθυνων ανθρώπων σήμερα, κάποιος πρέπει να παίρνει την ευθύνη. Αναλαμβάνω την ευθύνη και το έχουμε δει πολλές φορές αυτό. Και να δεσμευτούμε για αυτό που πάμε να κάνουμε. Έτσι. Παίρνω αυτή την απόφαση και δεσμεύομαι για την απόφαση αυτή, έστω και αν είναι λάθος. Επειδή έβλεπε πάρα πολλούς ανθρώπους, όταν στη Νέα Υόρκη, ακόμα και το 80, όταν δούλευε σαν σερβιτόρος και έκανε και τον τραγουδιστή για να βγάλει το μεροκάμα του, έβρισκε πολλούς ανθρώπους κάτω στους δρόμους, στα πεζοδρόμια και τους βοηθούσε. Και έλεγε ότι το να κρίνω εγώ αυτούς τους ανθρώπους δεν με καθιστά ανώτερο άνθρωπο. Γιατί δεν ξέρω ο άλλος τι έχει βιώσει και έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Όπως και σήμερα δεν ξέρουμε ο άλλος που βλέπουμε που, σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει. Οπότε η κατάκριση δεν μας καθιστά ανώτερους ανθρώπους. Γι' αυτό η ζωή και η απόφασή του, η απόφαση που δεν θα έπαιρνε ποτέ κάποιος άλλος, απέκτησε νόημα για τον ίδιο. Και η επιτυχία είναι πολύ σχετικό πράγμα. Τι σημαίνει επιτυχία? Επιτυχία για μένα είναι κάτι άλλο, για σας είναι κάτι άλλο, για κάποιον είναι κάτι άλλο. Αλλά είναι μονόδρομος, όχι σαν αποτέλεσμα, αλλά ως διαδρομή. Γι' αυτό λέμε ότι ο αγώνας έχει μεγαλύτερη αξία από την νίκη. Ο αγώνας έχει μεγαλύτερη αξία από την νίκη. Γιατί αν δεν αγωνιστείς, δεν κερδίζεις. Πάμε πίσω πάλι λίγο. Και προς τους νέους ανθρώπους εκεί, του σχολείου. Η μεγαλύτερη έρευνα που γίνεται στο Harvard, μακροχρόνια, 75 χρόνια,
μετράνε τη ζωή των ανθρώπων από τα 18 τους έτη μέχρι το τέλος ζωής τους. Από όλες τις κοινωνικές βαθμίδες. Από φοιτητούς του Harvard, από συνοικίες που είναι πολύ φτωχές κτλ. Και ψάχνει το Harvard ποιο είναι το νόημα της ζωής. Τους ρωτάνε λοιπόν 18 ετών ποιος είναι ο σημαντικότερος στόχος της ζωής σας. Τι πιστεύετε ότι λένε. Θέλει να πει κάποιος τι πιστεύουν ότι οι νέοι λένε ότι είναι ο σημαντικότερος στόχος της ζωής τους. Περισσότερο από 80% τα χρήματα. Και πώς θα το πετύχουν αυτό. Από τη διασημότητα, από τα reality. Το εύκολο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει το Harvard λοιπόν για όλα αυτά. Το μυστικό για καμιά... Μέσα από αυτή την έρευνα έχουν βγει δύο πρόεδροι της Αμερικής. Το μυστικό για μια καλή ζωή δεν είναι ο υλικός πλούτος, η φήμη, η επαγγελματική καταξίωση. Οι άνθρωποι που προόδευσαν πρόοδος στη ζωή τους είναι και αυτοί που αφοσιώθηκαν στις στενές σχέσεις, στην οικογένεια, αξίες, έτσι, αξίες. Οικογένεια, φίλοι, κοινωνικό περιβάλλον. Οι ποιοτικές ανθρώπινες σχέσεις, ποιότητα και όχι ποσότητα, μας κρατάνε ευτυχισμένους στη ζωή. Και ξαναπάω λίγο στο Άγιο Όρος και λένε οι πατέρες, πνευματικά αδέρφια. Είμαστε μια οικογένεια, τρώμε όλοι μαζί. Κοιτάξτε αυτή την εικόνα. Μόνος, ίσως με την ποσότητα και τις εφήμερες σχέσεις και εδώ με την οικογένεια. Εμπειρία λοιπόν είναι να προσπαθείς να κάνεις μόνος κάτι. Σοφία είναι να σε καθοδηγεί κάποιος που το έχει προσπαθήσει. Γι' αυτό χωρίς καθοδήγηση και πνευματικό τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Όπως είπαμε δεν υπάρχει αποτυχία. Παράδειγμα, δεύτερη ευκαιρία και τρίτη ευκαιρία μπορεί να υπάρξει και τέταρτη ευκαιρία και όλοι έχουμε αποτύχει. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος εδώ μέρα που να μην έχει μια μικρή αποτυχία, εγώ πρώτος. Και κοιτάξτε πώς είναι η ζωή. Γι' αυτό, παιδιά, δεν πρέπει να το βάζουμε ποτέ κάτω. Έφτασε στην κορυφή και έπεσε 10 φορές. Ένα άλλο λεπτό θέμα είναι η γενεοδορία. Ο πρωταγωνιστής, λοιπόν, το ξανασυνδέω, το λένε ο αδερφός του, οι φίλοι του, οι συμφοιτητές του, ήταν γενεόδωρος. Και ξέρετε, η γενεοδορία είναι μέσα μας, δεν είναι ηλική κτλ. Όταν πήγαινε κάποιος στην Αμερική, το άνοιγε το σπίτι του, του έδινε τα αυτοκίνητα, του βοηθούσε. Και αυτή η γενεοδορία τον ακολουθεί μέχρι και σήμερα. Και τρία πράγματα
προτρέπω. Μάλλον τρία πράγματα σώζουν τον άνθρωπο. Ένα που μου έχει πει ο γέροντας Ελισίος ο Συμπονοπετρίτης, ότι το κλειδί για την επιτυχία, για να λύνει όλα τα προβλήματα στη ζωή, είναι η ταπεινότητα. Το δεύτερο είναι να είμαστε γενναιόδοροι ως άνθρωποι. Και το τρίτο που θα το δούμε τώρα, να είμαστε χρήσιμοι ως άνθρωποι σε αυτή την κοινωνία. Το καλός είναι σχετικός. Εγώ μπορεί να είμαι καλός, για κάποιον άλλο όμως μπορεί να είμαι κακός. Ή να είμαι σωστός, για κάποιον άλλο να είμαι όχι σωστός. Αλλά αυτό που δεν μπορεί να αλλάξει είναι να είμαι χρήσιμος, να προσπαθήσω να είμαι χρήσιμος. Και σημαντικό κομμάτι είναι η εξέλιξη του ανθρώπου. Συνεχή εξέλιξη, αυτό που είπαμε, συνεχή μάθηση, συνεχή εξέλιξη. Όποιος εξελίσσεται πηγαίνει μόνο μπροστά. Όποιος φυσικάζει, δυστυχώς δεν πηγαίνει μπροστά. Και αυτός είναι ένας αγώνας συνεχόμενος για να αποκτήσουμε νέες δεξιότητες. Τις νέες δεξιότητες τις χρειαζόμαστε συνέχεια. Και όπως είπαμε, πριν πάρουμε μια απόφαση, αν είμαι έτοιμος για τις συνέπειες. Γιατί κάθε απόφαση που παίρνουμε, κάθε απόφαση, και η πιο απλή απόφαση έχει συνέπεια, η πιο απλή. Αν είμαι έτοιμος. Βίος, βίου δεόμενος, ουκ εστί βίος. Η ζωή που φοβάται τη ζωή δεν είναι ζωή. Άμα φοβόμαστε τη ζωή, ας κάτσουμε σπίτι μας. Ας διεκδικήσουμε λοιπόν καινούριο χρόνο στη ζωή μας. Όλοι έχουμε ένα 24ωρο, αλλά το 24ωρο ο καθένας το εκμεταλλεύεται διαφορετικά. Το 24ωρο το δικό μου μπορεί να είναι διαφορετικό και κάποιο άλλο μπορεί να είναι διαφορετικό. Και σίγουρα είναι. Το θέμα είναι πώς το εκμεταλλεύουμε το 24ωρο. Και το πιο σημαντικό είναι να μην έχουμε μια δανεική ζωή. Ο πρωταγωνιστής πήρε μια απόφαση και πήρε και τις συνέπειες μαζί. Και όλα. Η ιδανική ζωή είναι κλεισμένη στα όρια που επιβάλλουν οι άλλοι. Πάντα λέμε, δεν φταίω εγώ, έφταιξε ο άλλος, ή δεν μ' άφησε η μητέρα μου να το κάνω, δεν μ' άφησε ο πατέρας μου, δεν μ' άφησε ο θείος μου, δεν μ' άφησαν οι καθηγητές μου, οι δάσκαλοί μου. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια δικιά μας ζωή. Γιατί εμείς στο τέλος κάνουμε ταμείο, δεν κάνει κανένας άλλος. Και όχι μια ιδανική ζωή. Και να στηρίζουμε τις αποφάσεις μας. Δεν υπάρχει τέλειο. Αυτό λέει ο πρωταγωνιστής. Συνεχής αγώνας, χωρίς το τέλειο. Και πάντα να βλέπουμε μπροστά ορίζοντα, όχι ομίχλη. Να βλέπουμε ότι υπάρχει προοπτική στη ζωή μας. Όχι να τα βλέπουμε όλα δύσκολα. Όχι να βλέπουμε ό,τι και αν κάνουμε ένα πρόβλημα. Να βλέπουμε ότι υπάρχει προοπτική και να ξεπεράσουμε το εμπόδιο και όλα θα πάνε πολύ καλύτερα. Γι' αυτό πρέπει να δημιουργούμε. Και για να δημιουργείς, πρέπει να έχεις επιθυμία για αυτό που κάνεις, να διεκδικείς αυτό που κάνεις καθημερινά και να έχεις και όραμα. Να οραματίζομαι αυτό που θέλω να κάνω και να φτάσω. Γι' αυτό, επειδή όλοι εργαζόμαστε και ο πρωταγωνιστής εργάστηκε σκληρά, μας λέει ότι η εταιρεία δεν είναι αφηρημένη έννοια, είναι η άνθρωπή της και η εμπειρία των ανθρώπων της. Δεν λέμε η εταιρεία αυτή, δεν υπάρχει εταιρεία αυτή, είναι οι άνθρωποι της. Και κάτι για το ταλέντο. Το ταλέντο χάνεται. Οι επιστήμονες λένε ότι το ταλέντο και η έμφυτη τάση είναι μόνο το 5%. Το άλλο είναι σκληρή δουλειά. Βλέπουμε πολύ μεγάλους ταινίστες με ταλέντο και κακό χαρακτήρα. Δεν θα φτάσουν ποτέ στην κορυφή. Πάλι για τις εταιρείες. Πρέπει να εξελισσόμαστε ως άνθρωποι και οι εταιρείες μας να μας δίνουν την ευκαιρία, την προοπτική να εξελισσόμαστε. Το μεγαλύτερο κεφάλαιο μιας εταιρείας είναι οι άνθρωποι της. Αυτό είναι η αγαπημένη μου έκφραση. Προσέχτε. Την είπε ο ιδιοκτήτης του Studio 54... Το 1977 ήταν το πιο επιτυχημένο κλαμπ του κόσμου, πηγαίναν όλοι. Μάικλ Τζάκσον, πάρα πολύ.
Και δεν έμπαινες με τίποτα μέσα. Ο πρωταγωνιστής, επειδή είχε αυτή την προσωπικότητα, τα κατάφερνε. Και του λέγανε πώς πετύχατε να φτιάξετε το καλύτερο κλαμπ του κόσμου. Και είπε το εξής. Το κλειδί, λέει, για ένα καλό πάρτι είναι να γεμίσει ένα δωμάτιο με καλεσμένους πιο ενδιαφέροντες από σένα. Αργότερα, λοιπόν, ρωτήσαν τον Bill Gates της Microsoft, του λέει, πώς τα καταφέρνετε. Και λέει, προσλαμβάνουμε ανθρώπους καλύτερους από μας. Και εγώ το παραφράζω αυτό και λέω, αν ρίξουμε τον εγωισμό μας, ας κάνουμε παρέα με ανθρώπους καλύτερους από μας, ας έχουμε ένα περιβάλλον εργασιακό που οι άλλοι συνάδελφοί μας να είναι καλύτεροι από μας και έτσι και εμείς θα εξελιχθούμε. Παραφράστε το αυτό και βάλτε το, απλά πρέπει να ρίξουμε πάρα πολύ τον εγωισμό μας. Πράγμα δύσκολο. Πολλές φορές αποδίδουμε την ατυχία στις άσχημες συνθήκες και στους άλλους, ποτέ στον εαυτό μας. Και ενίοτε στην κακή μας τύχη. Όταν έχουμε τύχη, λοιπόν, όταν πετυχαίνουμε στις ικανότητές μας, στο θάρρος μας και ενίοτε στην ίδια μας την τύχη. Υπάρχει τύχη, αλλά πρέπει να προσπαθούμε. Και δεν πρέπει να τα ρίχνουμε όλα στην ατυχία μας. Στην εποχή που ζούμε, υπάρχει ένα, και οφείλεται στα social media αυτό, υπάρχει ένα πολύ άσχημο, πώς να το πω, πράγμα που λέγεται διάσπαση προσοχής. Ακούστε τον Πάτερ Μάξιμο, τον Σιμώνο Πετρίτη, τι λέει γιατί τι κάνουν χειρουργοί όταν χειρουργούνε. And the New York Times ran a series of articles called Driven to Distraction, focusing on accidents and fatalities involving distracted drivers. As per the most recent statistics, we have about 4,000 fatalities a year in the United States due to distracted drivers. The series expanded to include distracted doctoring, reporting on the large number of surgeons who are placing personal calls during surgery, on medical technicians who are texting while running bypass machines, and anesthesiologists who are shopping online for airline tickets. Distractions created by social media in the workplace cost the American economy $650 billion per year, with social media interruptions occurring approximately every 10 minutes, and with workers spending 41% of their time on Facebook. In the U.S. alone, over 12 billion collective hours are spent browsing on social networks every day, while the average college student spends at least 3 hours a day checking social sites and less than 2 hours a day studying. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πιο πολύ social media, λιγότερο καθόμαστε και διαβάζουμε και κοιτάξτε αυτό τι αντίκτυπο έχει. Ο Μάξιμος είναι από το συνέδριο που έγινε το 2015, το Μάιο, στο πρώτο συνέδριο ποιμαντικής και ψηφιακών μέσων. Έτυχε να ήμουν εκεί στην Αθήνα. Ήταν καθηγητής του Χάρβαρντ, ο πατήρ Μάξιμος Κόνστας, στη Θεολογική Σχολή και από την 1η Μαΐου του 2023, συναντηθήκαμε στην Αμερική, έχει πάει στο Τέξας τώρα και είναι στο Πανεπιστήμιο του Τέξας από την 1η Μαΐου. Εξαιρετικός Ελληνοαμερικανός, μοναχός της Σιμωνόπατρας και τώρα πλέον καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Οπότε αυτό στοιχίζει στην Αμερικάνικη οικονομία 650 δισεκατομμύρια δολάρια, όταν το ΑΕΠ το δικό μας είναι 216 δις. Και όλο αυτό λέγεται η οικονομία της προσοχής ή attention economy. Πάμε κάπου αλλού και σιγά σιγά κλείνοντας, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Μιλήσαμε λίγο για τη χρησιμότητα του ανθρώπου. Όταν η Volvo εφήβρε τη ζώνη ασφαλείας, δεν ήταν το πιο καλό προϊόν, αλλά ήταν ένα ασφαλές προϊόν που έσωσε ζωές. Στη συνέχεια έγινε καλό, καλύτερο, ζώνη δύο σημείων, τριών σημείων, αλλά τι ήτανε, όταν σώζω ζωές, τι είμαι, είμαι χρήσιμος. Το ίδιο έγινε με τους αερόσακους. Πολύ σημαντικό, όταν ψάχνουμε έναν γιατρό, ο καλύτερος γιατρός να είναι, ο καλύτερος επιστήμονας, εγώ εκείνη την ώρα
Δεν χρειάζομαι απλά την εμπιστημοσύνη του, χρειάζομαι να σηκώσει το τηλέφωνο. Αν δεν μου σηκώσει το τηλέφωνο επειδή έχω ανάγκη, δεν είναι χρήσιμος για μένα. Και ο καλύτερος γιατρός του κόσμου να είναι. Μου είχαν στείλει ένα γράμμα και μου λένε επιδιώκω να είμαι καλύτερος και καλύτερο σε όλα μου. Επιχειρηματίας, πατέρας, σύντροφος. Ας βάλουμε στο καλύτερος τη λέξη χρήσιμος. Δεν είναι πολύ πιο όμορφο να είμαστε χρήσιμοι? Και ποιος είναι ο χρήσιμος? Δοτικός. Για να μπορέσω να προσφέρω, για να είμαι χρήσιμος, πρέπει να μπορέσω να προσφέρω. Να έχω αγάπη. Να γίνομαι θυσία για τον συνάνθρωπό μου. Φυσικά να είμαι αποτελεσματικός, γενναιόδρος όπως είπαμε, και ταπεινόφρον. Κάποιες ερωτήσεις. Ποια είναι η σημασία της χρησιμότητας της ζωής μας? Εγώ θα σας πάω στην τελευταία ερώτηση. Να δείτε πόσο, πότε μια κυβέρνηση είναι ή θεωρείται χρήσιμη για τους πολίτες. Ποιος ορίζει τη χρησιμότητά μας? Και όλα αυτά. Ας δούμε μερικές ερωτήσεις και αυτό το βιβλίο που θα βγει σε μια εβδομάδα που μιλάει για τη χρησιμότητα του ανθρώπου. Σημαντικό να είμαστε χρήσιμοι. Οπότε η αξία του να είσαι χρήσιμος είναι ένας τρόπος ζωής για όλους μας και μόνο έτσι, μόνο υπάρχει αυτή η επιλογή και μόνο έτσι νιώθουμε πληρότητα όταν νιώθουμε χρήσιμοι. Αλλά ο άνθρωπος, πολύ πνευματικοί οι πάτερ μου, σε εξομολογήσεις μου είπανε, μπορεί να το επιβεβαιώσετε κι εσείς, έρχονται, λένε, και τα πνευματικά μου παιδιά και λέει, ποιος είναι ο στόχος στη ζωή σου? Να πάρω 300 ευρώ παραπάνω στη δουλειά μου, να πάρω ένα καλύτερο αυτοκίνητο, ένα σπίτι, να μπω στο δημόσιο ή να γίνω αστυνομικός. Αυτό δεν είναι ανώτερος σκοπός ζωής. Ο ανώτερος σκοπός ζωής είναι ένας σκοπός που έχει χρησιμότητα μέσα του. Ένας ανώτερος σκοπός ζωής είναι αυτός που αφήνει αποτύπωμα. Δηλαδή αύριο, που όλοι θα φύγουμε, να αφήσουμε ένα αποτύπωμα καθένας από την πλευρά του. Γι' αυτό ο άνθρωπος χρειάζεται να έχει ένα ανώτερο σκοπό ζωής. Και μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο φόβος είναι το αντίθετο της αγάπης. Όταν υπάρχει αγάπη, ο φόβος διαλύεται, εξαλείφεται. Και κάθε πράξη που κάνουμε, χρειάζεται να την κάνουμε με αγάπη για να έχει αποτέλεσμα. Αν την κάνουμε για να την κάνουμε, δεν έχει αποτέλεσμα. Το βλέπουμε ακόμα και σε ένα απλό καφέ. Το έκανα με αγάπη, σου λέει ο άλλος, ή το φαγητό. Οπότε κλείνοντας, ας είμαστε αυτοί οι χρήσιμοι που θα κάνουν τη διαφορά. Ένα μικρό ποιηματάκι. Εύκολα μην τα παρατάμε. Να έχουμε υπομονή. Να έχουμε ευγένεια πολύ, πολύ καλυθινή. Τις διαφορές να δεχόμαστε, να είμαστε ανεκτικοί. Τους άλλους να τους νοιαζόμαστε, να είμαστε δοτικοί. Ο πρωταγωνιστής, λοιπόν, τι μας λέει? Ότι όταν ήταν 30 ετών, είναι κομβική ημερομηνία τα 30, η κομβική ηλικία, ήθελε να ήταν και ήταν επιτυχημένος. Με τον καιρό συνειδητοποίησε την επιθυμία του να γίνει ευτυχισμένος. Γιατί συγχαίουμε πάρα πολύ την επιτυχία με την ευτυχία. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Είναι διαφορετικά πράγματα. Εύχομαι
όπως κλείνει και το βιβλίο, όλοι να κοιτάμε ψηλά για φως, γιατί το χρειαζόμαστε, και χαμηλά για ταπεινότητα. Και κλείνοντας, θέλω να κλείσω με το γράμμα του Παύλου Μελά, που έγραψε στη Σχολή Ευελπίδων ως νέος εύελπης, και υπάρχει στη Σχολή Ευελπίδων. Το 1891 το γράψε, και κοιτάξτε πόσο διαχρονικό είναι. Ανθρωπιά μεγάλη, πειθαρχία, να έχουμε πείσμα, αντοχή, να λέμε λίγα λόγια, να κάνουμε πολλά έργα, να είμαστε απλοί, ολιγόλογοι, συγκρατημένοι και σεμνοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Απνευστή παρακολουθήσαμε την ομιλία σας, κύριε Σπηλιώτη. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Ευχαριστώ. Νομίζω πήραμε μηνύματα για να προβληματιστούμε για την υπόλοιπη μας ζωή. Να θυμίσω ότι η σημερινή εκδήλωση γίνεται σε συνδιοργάνωση με το βιβλιοπωλείο Μάτι, όπου έχει και έξω κάποια βιβλία, κάποια αντίτυπα μάλλον, τα βιβλία του κυρίου Σπηλιώτη. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο επόμενο σας βιβλίο. Μας έχετε φέρει και μάλιστα τα δύο βιβλία για τη Δανειστική Βιβλιοθήκη. Παντελή, θα τα πάρεις και να τα δώσεις επάνω. Ωραία. Και επειδή μιλήσαμε σήμερα με την κυρία Γκερέκου, την Άντζελα, η οποία θα είναι σε δύο εβδομάδες από εδώ πέρα, ζήτησε παραγγελιά η κυρία Γκερέκου να της κρατήσουμε ένα βιβλίο. Θα της το δώσουμε σε δύο εβδομάδες που θα έρθει στην Κατερίνη η κυρία Γκερέκου. Προχωράμε σε ερωτήσεις προς τον ομιλητή. Ελάτε, κυρία Καριώτη, στο βήμα, για να ακούγεστε και να καταγράφεστε. Ναι, ναι, ελάτε. Και να θυμίσω ότι την επόμενη Δευτέρα θα έχουμε έναν στρατηγό και έναν άβαρχο, τον Άβαρχο Χριστίδη και τον αντιστράτηγο Λάμπρο Τζούμι. Θα μας μιλήσουν για τα ελληνοτουρκικά, για αυτά που γίνονται στη Γάζα και που αφορούν τόσο πολύ την περιοχή μας. Κύριε Μαριώτη. Ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία που παρακολουθήσαμε. Με τόσο απλό τρόπο τελικά μας αποδείξατε ότι μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Εγώ θα κάνω μία πρόταση, μάλλον το γνωρίζουμε όλοι, ότι ένας τρόπος για να είμαστε ευτυχισμένοι είναι ο εθελοντισμός. Τον εθελοντισμό πολλά χρόνια τον υπηρετώ, επιτρέψτε μου, δεν είναι αυτό να το πω για τον εαυτό μου, αλλά θέλω να το περάσω σήμερα στο ακροατήριο, ότι μπορεί να είναι ατομικός και ομαδικός. Στην Κατερίνη έχουμε μία εθελοντική ομάδα, που λέγεται ο τόπος μου, όπου πράγματι είναι εθελοντική και δημιουργούμε, δίνουμε μάλλον χαρά και ανακούφιση σε μικρούς, μεγάλους και όποιοι το έχουν ανάγκη. Δεν θα πω περισσότερα, μπορεί να το γνωρίζετε και αν δεν το γνωρίζετε, αλλά και άλλος, δεν είναι μόνο αυτό, εγώ μιλάω για την προσωπική μου εμπειρία. Θα πω μόνο ότι με τις πλημμύρες που έγιναν στην Θεσσαλία, μου δόθηκε ευκαιρία να πάμε μία αποστολή στον Παναμά της Καρδίτσας και να δώσουμε στα σχολεία, στα νηπιαγωγεία, τα βιβλία τους, ό,τι χρειαζόντουσαν, αφού δεν υπήρχαν πλέον ούτε τσάντες, ούτε τίποτε. Αφού έγινε μία διαδικασία νόμιμη, θέλω να πω, πήραμε από βιβλιοπωλεία τιμές που δώσαμε τον κατάλογο που θα χρειαζόμασταν και με τη δημοπρασία προμηθευτήκαμε το υλικό. Έγινε ταξινόμηση, σύμφωνα με αυτά που μας είπαν οι δάσκαλοι, κατά τάξεις, κατά τμήματα και τι ακριβώς χρειαζόντουσαν. Πραγματικά η ώρα 5.30 το πρωί φύγαμε από εδώ, με όλο αυτό το υλικό, και πήγαμε στα σχολεία, 4 νηπιαγωγεία και ένα δημοτικό. Αυτό ήταν μια τρομερή συγκίνηση, όταν είδαμε τα παιδιά να τρέχουν, να χαίρονται, πολύ τακτικά όμως με μία τάξη, όπως και το είχαμε οργανώσει, αλλά και οι δάσκαλοι ήταν ενημερωμένοι, ερχόντουσαν ένα-ένα παιδάκι και έπαιρνε την τζαντούλα του. Το τι χαρά τα προσωπάκια τους ένιωθαν και μάλιστα ένα άκουσα που είπε «Είναι βαρύ, θα έχει και κάτι άλλο μέσα». Αυτό εγώ το καταθέτω σήμερα, ότι ήταν μια μεγάλη ικανοποίηση και χαρά που πήρα και ο καθένας μας έχουμε να πούμε διάφορα. Αυτό ήταν πρόσφατο όμως και γι' αυτό σας το είπα. Ευχαριστώ. Αναφέρεται και στη γραφή. Καλύτερο το δίνει ή λαμβάνει παρά να παίρνεις. Ο κύριος Σπηλιώτης μας έφερε βιβλία. Έχουμε και εμείς να του δώσουμε. Καταρχήν το επαιτειακό μας λεύκωμα και να παρακαλέσω τον αντιπρόεδρο
της Ένωσης Μικρασιατών, τον κύριο Αθανασούλα, ελάτε να δώσετε το αναμνηστικό λέγχομα της 30ετίας σχολής γονέων στον κύριο Σπηλιώτη. Και από τη σχολή γονέων, το δικό μας αναμνηστικό. Προχωράμε σε ερωτήσεις. Κυρία Δρίτσα, ελάτε. Είστε και νεοεκλεγμένοι στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. Να είστε καλορίζικοι, σιδεροκέφαλοι και καλή δύναμη. Ακούγομαι. Καλησπέρα σε όλους και από εμένα. Να συγχαρώ τον ομιλητή για την εξαιρετική ομιλία και για τα διδάγματα ζωής που μας έδωσε απόψε εδώ. Να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την σύνδεση που έκανε ή καλύτερα την προσαρμογή της ομιλίας του στα δεδομένα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, το οποίο είναι Σχολείο Ενηλίκων, για όσους δεν γνωρίζουν, το οποίο παρέχει απολυτήριο γυμνασίου, ισότιμο με το απολυτήριο του τυπικού γυμνασίου, με 2 χρόνια φοίτηση και με έναν ιδιαίτερα ευέλικτο και ελκυστικό τρόπο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτό το σημείο να ρωτήσω εγώ τους μαθητές μας, αν έχουν ίδιοι απορίες, να έρθουν στο βήμα, κάποια ερώτηση που τους δημιουργήθηκε, γιατί είμαι σίγουρη ότι ίσως έχουν κάποια απορία, να έρθουν στο βήμα και να... Χωρίς φόβο και πάθος, θα ήταν έτσι, χαρά μας. Όπως δεν φοβάστε στο σχολείο, να έρθετε και στο βήμα έτσι. Εδώ και μετά να κάνω εγώ τη δική μου ερώτηση. Σας κάλυψα. Μέχρι να το σκεφτούν, ρωτήστε εσείς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω με ποια κριτήρια οι New York Times κατέταξαν τον συγκεκριμένο άνθρωπο που έγινε στην πορεία μοναχός, ως τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο του κόσμου. Ναι. Γενικά, επειδή ήταν, πώς να το πω, γνωστό στην Αμερική από τα προηγούμενα χρόνια, υπήρχε μια, ας το πούμε, τον ακολουθούσε μια αύρα, ας το πούμε έτσι, ο αρχισυντάκτης του New York Times πήγε και τον επισκέφτηκε. Και το άρθρο που έγραψε, που έχει δημοσιευτεί στο New York Times, είναι ότι είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος που έχω γνωρίσει και ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Τον κέρδισε τόσο πολύ με την απλότητά του, με την γενοδορία του, με την ταπεινότητά του, γιατί αυτός ο άνθρωπος ήξερε που... Του εξήγησε την ιστορία του, ήξερε που θα ήταν τώρα και είναι συγκλονιστικό όταν σου λέει αυτός ο άνθρωπος, τότε είχα τα πάντα, εννοούσε υλικά. Στην ουσία όμως δεν είχα τίποτα, ενώ δεν ήταν γεμάτος, δεν ένιωθε μια πληρότητα. Τώρα το μόνο που μου ανήκει είναι να αράσω και έχω τα πάντα. Αυτή είναι η απάντηση. Και να συμπληρώσω και κάτι στην αρχή σας τοποθέτηση ως προς το σκοπό της εκπαίδευσης τώρα αλλά και μετέπειτα, ότι ο μαθητής θα πρέπει πλέον από εδώ και πέρα να θέτει τη σωστή ερώτηση, διότι υπάρχουν τα εργαλεία. Ακριβώς, τα εργαλεία, το ίντερνετ, μηχανές αναζήτησης. Απλά να συμπληρώσω ότι μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό πληροφοριών θα πρέπει να ψάχνει και την σωστή απάντηση. Γιατί ένα μηχάνημα, μια μηχανή αναζήτησης, ίντερνετ... Το συζητούσαμε προηγουμένως αυτό και είπαμε το πριν ξεκινήσει η εκδήλωση, ότι πλέον υπάρχει καταιγισμός πληροφοριών τις οποίες ο εγκέφαλος δεν μπορεί να επεξεργαστεί πλέον. Mm-hmm. Παλιά δεν υπήρχε το ίντερνετ, οι πληροφορίες ερχόντουσαν πιο σιγά, οπότε ο εγκέφαλος πλέον δεν είναι τόσο εύκολο να ξεχωρίσει ποιες είναι οι αληθινές ειδήσεις από τα fake news. Όταν ξαναλέω για το TikTok, γιατί είναι το πιο εθιστικό social media αυτή τη στιγμή που υπάρχει, όταν κάθεσαι, ξεκινάς για 3 λεπτά και κάθεσαι μία μισή ώρα και στη μία μισή ώρα δεν θυμάσαι τίποτα από αυτά που έχεις δει, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Το μυαλό σου έχει γεμίσει πληροφορία και δεν μπορεί να επεξεργαστεί μετά μια πραγματική πληροφορία που έχεις ανάγκη. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα και εδώ είναι ο ρόλος του σχολείου για να δείξει την κριτική σκέψη. Ακριβώς. Η κριτική σκέψη είναι το νούμερο ένα. Είδαμε οι Αμερικάνοι τι έχουν πάθει. Εγώ μπορεί να είμαι πολύ καλός υπολογιστής και μπορεί να μην ξέρω πόσο κάνει 5 και 5. Είναι απίστευτο το πρόγραμμα. Και ξαναλέω, αυτοί οι άνθρωποι, όλοι αυτοί, γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ψηφίζουν, έχουν τα ίσα δικαιώματα με όλους. Τα πράγματα είναι πολύ. Θέλει κριτική σκέψη. Και όποιος έχει, θα το ξαναπώ γιατί θα το δούμε μπροστά μας, όποιος έχει έφεση στα μαθηματικά, να προσπαθήσει να όσο μπορεί να τα εξασκήσει. Γιατί είναι οι αλγόριθμοι. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι καθαρά αλγόριθμοι, δεν είναι κάτι άλλο. Ωραία, σε ευχαριστώ Εγώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σπηλιώτη, πριν 2 εβδομάδες σε αυτήν την αίθουσα είχαμε την κυρία Φλέσσα
και είχαμε συζητήσει για την τεχνητή νοημοσύνη και μάλιστα μας έκανε εντύπωση αυτό που είπε, ότι έχει πλέον τη δυνατότητα να αυτοπρογραμματίζεται. Πλέον δεν θα έχει τα δεδομένα τα οποία βάζει κάποιος άνθρωπος, αλλά εξελίσσεται και αυτοπρογραμματίζεται. Και μάλιστα είπε για ένα παράδειγμα ότι βλέπει ότι ένα αυτοκίνητο είναι μπροστά με κάποιο άλλο να τρακάρει και αρχίζει πλέον τώρα να λέει, να σκέφτεται ο υπολογιστής, ο άντρας έχει αυτό το πρόβλημα υγείας, η γυναίκα χρωστάει στην τράπεζα αυτό, τα παιδιά εκείνο. Άρα, επειδή θα χτυπήσουν, κάποιος πρέπει να χαθεί, ποιος να χαθεί, και τελικά φτάνει σε σημείο να αποφασίζει για την ίδια μας τη ζωή. Αυτό πώς μπορούμε, να ξεφύγουμε. Κοιτάξτε, είμαστε αρκετά μακριά από το να, πώς να το πω, να μας κυριεύσει η τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί ό,τι και να γίνει, θα σας πω κάποια παραδείγματα και ίσως και πιο παλιά. Θυμάστε, όσοι ασχολούνται με το σκάκι, υπήρχε ένας υπολογιστής IBM τη δεκαετία των 90. Ο Big Blue, κάπως Blue της IBM. Που τότε κέρδισε για πρώτη φορά τον καλύτερο σκακιστή, τον Κασπάροφ. Αυτό δεν σημαίνει ότι κυριάρχησαν υπολογιστές στο σκάκι. Άνθρωποι παίζουν πάλι. Έτσι, η τεχνολογία υπάρχει. Αλλά η τεχνολογία είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφομοιωθεί. Δεν είναι τόσο εύκολο. Εδώ βλέπετε ότι κάνουμε μια μετάβαση από στα κινητά, από το 4G στο 5G. Και λες, παιδί μου, τι έγινε, τι επανάσταση είναι αυτή τώρα. Πόσο μάλλον όταν έρχεται τα αυτόνομα αυτοκίνητα, φυσικά η τεχνολογία υπάρχει, αλλά υπάρχει ηθικό δίλημα πολύ μεγάλο, όταν μου πεταχτεί ένα παιδί, μια μαμά, ένα σκύλος, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ποια απόφαση θα πάρει. Αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει συναίσθημα. Και το πιο σημαντικό στον άνθρωπο που τον ξεχωρίζει είναι το συναίσθημα. Όταν αποκτεί συναίσθημα η τεχνητή νοημοσύνη, θα το ξανασυζητήσουμε. Βλέπουμε πάρα πολλά ρομπότ, ανθρωποειδή όπως τα λένε, που βγάζουν όπλα, κάνουν κτλ. Είμαστε πολύ, πολύ μακριά αυτή τη στιγμή, εκτός αν αλλάξουν τα δεδομένα δραματικά, να κυριαρχήσουν και τα ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη. Πάντα κυρίαρχος θα είναι ο άνθρωπος, γιατί έχει πάντα το συναίσθημα. Αυτή είναι η απόψη μου, η προσωπική. Μάλιστα. Ο κύριος Μαρούδης. Καλησπέρα σας, κύριε Σπηλιώτη. Ευχαριστούμε για τα τόσο όμορφα που μας είπατε. Με μένα μου αρέσει λίγο να προβοκάρω και να θέτουμε τα πράγματα σε σωστή τους βάση. Είμαι μαθηματικός και ειδικός παιδαγωγός. Νίκησε ο Big Blue τον Κασπάροφ. Όταν όμως ο Κασπάροφ συνεργάστηκε με τον υπολογιστή, νίκησε τον Deep Blue. Άρα λοιπόν η σωστή εξίσωση είναι άνθρωπος και μηχανή. Είναι δυνατότερη από σκέτο άνθρωπο, από σκέτη μηχανή. Να σας διαβάσω κάτι ενδιαφέρον το οποίο το είδα σήμερα, έχει κάποιες μέρες που κυκλοφόρησε από τον Noam Chomsky σχετικά με το chat GPT που γίνεται μεγάλος χαμός. Το ανθρώπινο μυαλό δεν είναι όπως το chat GPT και τα παρόμοιά του, μια λέμαργη στατιστική μηχανή για την αναγνώριση δομών που καταπίνει εκατοντάδες τεραμπάιτς δεδομένων και αρπάζει την πιο εύλογη απάντηση σε μια συνομιλία ή την πιο πιθανή σε μια επιστημονική ερώτηση. Το αντίστροφο. Το ανθρώπινο μυαλό είναι ένα εκπληκτικά αποτελεσματικό και κομψό σύστημα που λειτουργεί με περιορισμένο αριθμό πληροφοριών. Δεν προσπαθεί να τραυματίσει τις πρώτες συσχετήσεις από τα δεδομένα, αλλά προσπαθεί να δημιουργήσει εξηγήσεις. Ας σταματήσουμε να το αποκαλούμε τεχνητή νοημοσύνη και να το ονομάσουμε αυτό που είναι, λογισμικό λογοκλοπής. Μη δημιουργείτε τίποτα, αντιγράψτε υπάρχοντα έργα από υπάρχοντες καλλιτέχνες και αλλάξτε το αρκετά για να ξεφύγετε από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Είναι η μεγαλύτερη κλοπή περιουσίας από τότε που οι ηθαγενείς Αμερικής αφεμάχθησαν από Ευρωπαίους απίκους. Noam Chomsky, New York Times, 8 Μαρτίου του 2023. Να θέτουμε κάποια πράγματα σε σωστή βάση. Ας μην γίνουμε τεχνοφοβικοί. Εμείς το φτιάχνουμε. Μια ιδιαίτερη σκέψη είναι προκαλείται εξάρτηση. Ο τύπος που είναι να εξαρτηθεί θα εξαρτώνταν από διάφορα. Δεν είναι καλύτερα να είναι εξαρτημένος από τον υπολογιστή παρά από την ηρωίνη, το αλκοόλ ή κάτι άλλο.
Σαφώς και πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα, σαφώς είμαστε κατά των εξαρτήσεων, σαφώς δεν θέλουμε την εύκολη ντοπαμίνη και το τονίσατε, το εύκολο είναι πρόβλημα. Όλοι οι σοφοί και οι πατέρες και οι άγιοι σου τονίζουν τον ανηφορικό δρόμο και τη δυσκολία, διότι έτσι το κατακτάς. Δένουν όλα αυτά μεταξύ τους. Ζούμε σε μια πολλαπλά μεταβατική και πολλαπλά ενδιαφέρουσα εποχή. Κρατώ αυτό που είπατε, ότι σε 15 χρόνια τα παιδιά θα ασχολούνται με επαγγέλματα που ούτε καν υπάρχουν σήμερα. Άρα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, να είναι ανοιχτό το μυαλό, ναι στην ανάγνωση, ναι στη σωστή σκέψη, ναι στη σωστή τεχνολογία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και θα συμφωνήσω πάρα πολύ μαζί σας. Εννοείται ότι η τεχνολογία, η σωστή χρήση της και την έχουμε δει πολλές φορές. Εγώ θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Όλοι κινούμαστε πλέον με τα GPS. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην κινείται με GPS. Λέγαμε παλιά πώς ζούσαμε χωρίς GPS, έτσι. Όπως και τα κινητά, μας έχουν αλλάξει τη ζωή. Αλλά το θέμα είναι ότι η τεχνολογία μας πάει μπροστά, η σωστή χρήση της τεχνολογίας και πρέπει να την χρησιμοποιούμε αλίμονο. Μην ξεχνάμε ότι στον κορονοϊό η τεχνολογία μας έσωσε και δεν κλείσαν τα σχολεία και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Και δεν πρέπει να αποκλείουμε την τεχνολογία από κάπου. Η τεχνολογία είναι όπως τη χρησιμοποιείς. Υπάρχει και το dark internet, υπάρχει και το διαδίκτυο το σκοτεινό. Εντάξει, όποιος θέλει πηγαίνει, όποιος θέλει να πηγαίνει. Αλλά αυτό που είπατε, συμφωνώ, παράδειγμα στον κορονοϊό για να επιστρέψω, η ευελιξία έσωσε, η ευελιξία των ανθρώπων έσωσε όλη την κατάσταση. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι σε καταστάσεις γενικά. Αν δεν είμαστε ευέλικτοι σε καταστάσεις και είμαστε άκαμπτοι, εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Σωστά. Να κλείσουμε μια τελευταία ερώτηση, να ξαναγυρίσουμε στον πρωταγωνιστή μας, ο οποίος είπατε ότι έκανε υπακοή στον πνευματικό του και ενώ ήταν αδύνατο να πάρει την υπηκότητα μέσα σε ένα μήνα, σε 28 μέρες συγκεκριμένα, ενώ θα έπρεπε στην 27η τελικά την πήρε, κάνοντας υπακοή και βρέθηκε στην Ελλάδα. Ποια διαφορά λοιπόν του πνευματικού που υπακούμε εμείς οικειοθελώς ως χριστιανοί Ορθόδοξοι με τον ψυχολόγο που είναι το καινούργιο φρούτο πλέον της Δύσης. Της Δύσης της λογικής, ενώ η Ανατολή έχει, όπως πολύ σωστά είπατε, το συναίσθημα. Κοιτάξτε τώρα, μου βάζετε τώρα... Να κλείσουμε λίγο με ένα θεολογικό θέμα. Ένα πιο. Οι σχολές ψυχολογίας ανεβάζουν το εγώ μας. Η θρησκεία μας, οι πατέρες μας, σε ταπεινώνουν. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά. Πας σε ένα ψυχολόγο και σου λέει «Εσύ είσαι, δεν υπάρχει κανένας άλλος, δεν υπάρχει δεύτερος». Απομακρύνσου από όλου και σιγά σιγά σε απομακρύνει από όλους και λες «Τι έγινε τώρα» και νιώθεις μέσα σου δυνατός και τα λοιπά και τελικά δεν έχεις κανέναν δίπλα σου. Όταν οι πατέρες μας λένε να ταπεινωθούμε, όταν ταπεινώνουμε δέχομαι πράγματα. Και όταν δέχομαι πράγματα βλέπω τα πράγματα πολύ πιο καθαρά. Αυτή είναι η απλή εξήγηση μεταξύ ψυχολογίας και πνευματικότητας και ταπεινοφροσύνης. Πατέρα, κάντε και εσείς μια... Νομίζω τα είπατε όλα. Οι σχολές ψυχολογίας σε ανεβάζουν, να είσαι καλά με τον εαυτό σου. Όχι, δεν υπάρχει δεύτερος. Δεν υπάρχει δεύτερος. Είσαι ο καλύτερος. Έτσι, έτσι, έτσι. Δεν είσαι ο καλύτερος, δεν υπάρχει δεύτερος. Και ποιος είναι αυτός που θα σου πει εσένα και τα λοιπά. Και τελικά μένεις μόνος σου, έχεις χάσει το δρόμο σου. Και θέλω κάτι άλλο τελευταίο να πω. Μας έχουν μάθει, και προσπαθώ να το γράψω σε βιβλίο, δεν είναι εύκολο. Μας έχουν μάθει, φτάσε εκεί που δεν μπορείς. Για μένα, ο άνθρωπος έχει όρια. Ο άνθρωπος φτάνει μέχρι εκεί που μπορεί, όχι μέχρι εκεί που δεν μπορεί. Σκεφτείτε λίγο και με δύο κουβέντες θα το πω, πόσοι γκάλιδες έχουν βγει, ένας. Πόσοι έχουν προσπαθήσει, εκατομμύρια. Για τον αθλητισμό μιλάω. Πόσοι ακετοκούμπο έχουν βγει, ένας. Πόσοι έχουν προσπαθήσει, δισεκατομμύρια στο NBA. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι με το εύκολο και το γρήγορο που λέγαμε προηγουμένως, παίρνουν τα μυαλά μας αέρα και οι στόχοι μας δεν είναι ρεαλιστικοί. Μας λένε ότι σε 5 λεπτά υπάρχουν βιβλία που λένε γίνε εκατομμυριούχος σε 5 λεπτά. Βέβαια, από την δύση, από τη λογική. Και τελικά, ξέρετε τι κάνεις, δεν κάνεις τίποτα από τη ζωή σου.
θέλει αργά βήματα, μεθοδικά βήματα και να ξέρεις τα όρια σου. Και αν μπορείς να τα περάσεις, λίγο-λίγο. Οπότε πρέπει να φτάνουμε εκεί που μπορούμε και όχι εκεί που δεν μπορούμε. Και με σκληρή δουλειά, όπως είπατε, και όχι εύκολα. Ε? Με πολύ σκληρή δουλειά. Έτσι. Και θα φάμε τα μούτρα μας το μόνο σίγουρο. Γι' αυτό δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Και αυτό πρέπει να έχουμε ένα περιβάλλον που να μας σηκώνει αυτό. Κλείνουμε με την τελευταία ερώτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου με άρωμα 30 φιλιάς, μια που έχει ραδιοφωνική εκπομπή με τέτοιο όνομα. Με άρωμα 30 φιλιάς, λοιπόν. Ναι. Την έχω διακόψει, βέβαια, δεν έχει σημασία. Άσχετο, η εκπομπή μου ήταν επικαιρότητας, ανάλυση, πολιτική επικαιρότητα. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, μάλλον εκεί που ήθελα να εστιάσω έτσι, και λίγο να δώσουμε βαρύτητα, είναι αυτό που είπαμε για την καρδιά. Και τη σημασία το να εστιάζουμε εκεί τελικά, γιατί έχει αποδειχθεί, ξέρετε, ότι η νοημοσύνη της καρδιάς είναι αυτή που πετυχαίνει πολύ περισσότερα από τη νοημοσύνη της λογικής του εγκεφάλου, να το πω έτσι απλά. Και έχει αποδειχθεί ότι το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της καρδιάς, γιατί ξέρετε ότι τα κύτταρά μας... Είναι... Θα μιλάω και λίγο ως γιατρός, γιατί είμαι οδοντίατρος στο επάγγελμα. Ανέφερε τη μία ιδιότητα. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της καρδιάς είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό του εγκεφάλου. Και αυτό έχει μετρηθεί. Εστιάζοντας, λοιπόν, και έχει αποδειχθεί και κάτι άλλο, το οποίο είναι συγκλονιστικό και θα ήθελα έτσι και να το δώσουμε μία έμφαση. Έχει αποδειχθεί, και αυτό είχα ακούσει μια ομιλία καρδιολόγου τελευταία, ο κύριος Καριτάκης, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, είπε ότι με έρευνες που έχουν γίνει, έχει αποδειχθεί ότι όταν εστιάζουμε στα συναισθήματά μας, δηλαδή 2-3 φορές την ημέρα, να εστιάζουμε στην καρδιά μας και σε όμορφα συναισθήματα, δηλαδή να νιώθουμε αγάπη, ευγνωμοσύνη, όλα αυτά τα ωραία. Ευγνωμοσύνη για την ύπαρξή μας, για αυτά που μας δόθηκαν από το Θεό και... λίγα λεπτά την ημέρα, 2-3 φορές, αν το κάνουμε, έχει αποδειχθεί ότι ξεμπλώνουν ακόμα και αρτηρίες μας. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Δηλαδή, επειδή ήταν και αυτό έχει... Αυτά υπάρχουν μετρήσεις και έχουν παρουσιαστεί σε συνέδρια ιατρικά. Δεν είναι θεωρία, δηλαδή, πλέον ότι... και εκεί αυτό παίζει πολύ μεγάλη σημασία, αυτή η προσέγγιση μας στην πίστη, στο Θεό, η πίστη δηλαδή. Γιατί ακόμα και με την προσευχή το πετυχαίνεις αυτό. Όταν είναι πραγματική προσευχή που πρέπει να γίνεται με το συναίσθημα. Δεν είναι τα λόγια που κάνουν την προσευχή, είναι το συναίσθημα. Όταν λοιπόν είμαστε σωστοί άνθρωποι, σωστοί χριστιανοί και συνειδητοποιημένοι, να το πω πιο σωστά, γιατί εκεί βλέπουμε πλέον αλλαγές και στην υγεία μας. Υπάρχει δηλαδή αυτό και πέρα από το πνευματικό επίπεδο, το οποίο ανεβαίνει, που γινόμαστε καλύτεροι ως άνθρωποι, γινόμαστε και αποκτάμε και υγεία. Γινόμαστε και πιο υγιείς σωματικά. Και αυτό είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο που φαίνεται. Ναι. Φαίνεται και μετριέται πλέον. Και αυτό έτσι ήθελα. Ναι. Γι' αυτό που είπατε, θα ξεκινήσω από το τέλος. Και κάτι ακόμα να πω, ναι, που επίσης σε τεχνικές έλξεις, να το πω, που η δύναμη της έλξης και της σκέψης και όλα αυτά, τελικά ακόμα και αυτοί που μιλούσαν για τη δύναμη της έλξης, πλέον εστιάζουν εκεί ότι δεν είναι το τι σκέπτεσαι, δηλαδή άμα θα σκεφτούμε ότι θέλουμε πολύ κάτι θα το πετύχουμε με το μυαλό μας, τελικά η καρδιά είναι αυτή που έλκει και μπορούμε να αλλάξουμε ακόμα και τη ζωή μας σε όλα τα επίπεδα. Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό. Δύο πράγματα σε αυτό που είπατε. Όταν έγραφα το βιβλίο και ρώτησα τον πρωταγωνιστή σε μια συζήτηση που είχαμε, και είναι και ίσως ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα και δεν το είπα, του λέω τι είναι αυτό που σας κράτησε τόσα χρόνια και να είστε συνεπείς στην απόφασή σας. Και μου απάντησε μονολεκτικά η πίστη μου. Η πίστη, εγώ θα πω, γιατί ξέρουμε ότι η πίστη όπως ο καθένας πιστεύει, έτσι είναι πολύ σημαντικό. Αλλά η πίστη τον κράτησε και να είναι και συνεπείς. Το δεύτερο που είπατε και είναι, επειδή είσαστε επιστήμονας, είναι ότι το σώμα μας είναι ηλεκτρική ενέργεια. Ακριβώς. Γι' αυτό πολλές φορές λέμε εγώ δεν ταιριάζω με αυτόν. Γιατί δεν ταιριάζουν οι ενέργειές μας. Τι σημαίνει? Ότι εκπέμπουμε σε διαφορετικά κύματα, σε διαφορετικές συχνότητες. Αν δείτε λοιπόν, βάλτε το κάποια στιγμή για να δείτε πόσο κοντά είναι κάποια πράγματα σε αυτόν τον κόσμο.
αν βάλετε ψαλμωδίες από το Άγιο Όρος που μας ηρεμούν και τα λοιπά, οι ψαλμωδίες στο Άγιο Όρος είναι στα 333 Hz. Συχνότητα. Συχνότητα. Πολύ σημαντική είναι. Αυτές χτυπάνε, ας το πούμε, με τον καλό τρόπο τον εγκέφαλο. Βάλτε λοιπόν το βουδιστικό το ΟΜ και βάλτε το δίπλα στο YouTube. Είναι ακριβώς το ίδιο. Τι θέλω να πω με αυτό. Ότι δεν είμαστε πολύ μακριά. Όχι σε αυτά που πιστεύουμε, αλλά υπάρχει μια γραμμή που μπορεί να μας οδηγήσει. Όπως είχε πει και ο Άγιος Μεσογείας, εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Αν γεννιόμουν στην Αμερική, μπορώ να είμαι προτεστάντης. Δεν έχει σημασία. Αλλά η πίστη μου είναι η πίστη μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ, πολύ σημαντικό. Η πίστη μας κρατάει και αυτό και να είμαστε συνεπείς με τις αποφάσεις που θα πάρουμε, δηλαδή όταν πάρουμε μια απόφαση να μην τα παρατήσουμε. Και σίγουρα θα βγούμε κερδισμένοι από όλο αυτό. Πολύ ωραία. Θερμά ευχαριστούμε τον κύριο Σπηλιώτη. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Σας περιμένουμε την επόμενη Δευτέρα. Καλή σας νύχτα. Thank you.